Νέα ταλαιπωρία περίμενε σήμερα τους ασφαλισμένους του Ικαλάρισας εξαιτίας της 48 ώρες πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει οι γιατροί του Ιδρύματος. Οι γιατροί διεκδικούν από το κράτος να τους αποσαφηνίσει αν θέλει να καταργήσει το ΙΚΑ ή να το αναβαθμίσει από τη στιγμή που δεν υπάρχει κυρίως στο Ικαλάρισας το απαιτούμενο ιατρικό προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών. Ένα από τα βασικά αιτήματά μας είναι πρόσληψη γιατρών να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στο ΙΚΑ. Όπως γνωρίζετε, πριν λίγα χρόνια, στη Λάρισα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Διότι συνταξιοδοτήθηκαν πολλοί γιατροί, είχαν πάρει με σύμβαση έργο μερικούς γιατρούς, τους οποίους δεν τους ανανεώσανε και τώρα έχουμε πρόβλημα. Για αν προσληφθούν περίπου 20 γιατροί στη Λάρισα, κυρίως παθολόγοι με ευτήρες κλπ., δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ούτε θα υπάρχει λίστα αναμονής. Τώρα, τα αιτήματά μας βασικά είναι να λειτουργήσει το ΙΚΑ, να μην κλείσει το ΙΚΑ και να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς μας. Όσο για τους ίδιους τους ασφαλισμένους, η αγανάκτησή τους ξεχύλιζε από το γεγονός ότι δεν μπορεί να απευθύνονται, όπως είπαν, στα ιατρία του ΙΚΑ και να κλείνουν ραντεβού για μετά από 3-4 μήνες, αφού ο φόρτος εργασίας των γιατρών είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται διπλά και το κράτος να εξακολουθεί να κοφεύει, αδυνατώντας να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η Ελλάδα πάει για πούλημα. Που δεν ξέρετε, εντάξει, δουλειά είναι. Απλά ότι δεν υπάρχει για τον πολίτη κάποια εξυπηρέτηση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Είχα κάποιο μικρό ατυχηματάκι και μου στείλα απογραφή στο γραφείο. Και τώρα θα πάω μόνος μου στο φαρμακείο να πληρώσω τα φαρμακά μου για να εξυπηρετηθώ. Αυτή είναι η εξυπηρέτηση. Αυτή είναι η εξυπηρέτηση στη χώρα που ζούμε και αυτά είναι όλα αλυσίδα. Αλυσίδα. Κουμπαριές και παρακουμπαριές. Τρεις μήνες ραντεβού. Να έρθω στον ορθοπαιδικό να πάρω για τα πόδια και τη μέση. Δεν είναι σωστά πράγματα, ρε παιδιά, αυτά. Το κράτος να πάτε να τα πείτε αυτά. Τι φταίνει οι γιατροί, αφού δεν βάζουν άλλους. Είχαν και τους βγάλανε. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως πρώτη μέρα της απεργίας το ποσοστό συμμετοχής των γιατρών άγγιξε το 50%.